Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνουν τα προβλήματα στις βαμβακοκαλλιέργειες στην περιοχή της Ροδόπης εξαιτίας της υπερανάπτυξης του πράσινου και ρόδινου σκουλικιού, με την παραγωγή να απειλείται με ολοσχερή καταστροφή. Σε συνεννόηση και σε μια κουβέντα που είχαμε με γεωπόνους από τη ΔΑΟΚ Ροδόπης, μας είπαν ότι αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και ότι μέσα στο χειμώνα δεν έκανε πάρα πολύ μεγάλες παγωνιές έτσι ώστε να καταποντηθούν οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί. Τώρα το πρόβλημα που μας έχει δημιουργήσει είναι ότι ακόμα και στα πάρα πολύ καλά φροντισμένα χωράφια με βαμβάκι βλέπουμε ότι θα έχουμε απώλεια παραγωγής τουλάχιστον 30%. Υπάρχουν και χωράφια μέσα σε αυτά που μπορεί να αγγίξουν όπως είπατε και εσείς το 90% και να μην μπουν καν μέσα η παραγωγή να τα μαζέψουν. Το συγκεκριμένο φαινόμενο καταπολεμάται με διάφορους ψεκασμούς όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Όπως εικάζουν οι καλλιεργητές της Ροδόπης, η καταστροφή θα είναι της τάξης του 50%, αλλά μπορεί να φτάσει το 60% και το 90%, γεγονός που θα αποτρέψει την συλλογή του προϊόντος, οδηγώντας τους σε ολική οικονομική καταστροφή. Ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής τονίζει μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα απόδοσης αποζημιώσεων στους βαμβακοκαλλιεργητές. Αν μιλάμε για 90%, δεν είναι μια κακή οικονομική περίπτωση, είναι μια οικονομική καταστροφή θα τη χαρακτήριζα εγώ. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει το συγκεκριμένο φαινόμενο, γιατί κρίνει ότι με ψεκασμούς μπορεί να καταπολεμηθεί. Αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε όμως είναι να το κάνουμε πολιτικό το ζήτημα και οι βουλευτές μας, ενδεχομένως και η περιφέρεια, να σταθεί δίπλα μας και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μια αποζημίωση de minimis ή ψέα. Αυτό είναι κάτι δύσκολο, πρέπει να το τρέξουν πάρα πολύ, να πάνε στο Υπουργείο, γιατί ο κουμπαράς είναι συγκεκριμένος, είναι για όλη την Ελλάδα και είναι μικρός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με την κλιματική αλλαγή έχουν πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα παραγωγή και ενδεχομένως να θέλουν και αυτοί να ενταχθούν στις συγκεκριμένες αποζημιώσεις.